φάουλ από την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ναι, ναι, είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα. Συμφωνώ. Τρει νίκε πρόκειται για να πάει στο πρωτάθλημα. Στην κατηγορία σε ανώτερη χώρα με προποθέσει. Το 4-3 την Καρνιώτησα και 0-1 το προσδεκόμενο ξυλοτή. Πάσα προς τον έρος του Ομάρφου, φεύγει στην πλάτη των δύο κεντρικών αμυντικών της ανόρθωσης και παίρνει στην περιοχή. Πρώτη ευκαιρία για λεπτά, εδώ ξαναβλέπουμε την ευκαιρία της Αγιαντά μας. Ψάξαν τον Σολάρι, οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Καραμανόλη, υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Καραμανόλης κερδίζει την μπάλα. Θα... Φρεσκάρισμα η Άναβα, Ανδρέα. Είπαμε ότι στο δεύτερο εμίχρονο είχε την κατοχή και ξεκίνησε καλύτερα ο Νίκος Λιβανόμετρο από τον Λόπες, που έχει εδώ την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Πορτογάλος. Κάνει την κίνηση, καλή προσπάθεια Λόπες, το ζουγκόλ! Ψάχνει το χώρο για τη Σεντρά, πάει να την κάνει τώρα και μια έξω για Ελιτούλου. Θέλει να κάνει προσπάθεια αυτός και θα κερδίσει και πάλι την μπάλα. Θα είναι δύσκολο για οποιαδήποτε προσπάθεια μπορέσει να κάνει στη συνέχεια. Καλή ευκαιρία για την ανόρθωση στο 13ο λεπτό. Παρ' τον Γκονζάλες πέρασε στον Πιλέα, μπήκε στην περιοχή. Out την μπάλα. Αντουλάιεφ. Άλβες θα κάνει την κίνηση. Πάσα δεν είναι καλή. Η σέντρα που γίνει εδώ. Σέντρα χαμηλά. Πέρασε παλαπόλους. Μπροστά, ξεκινάει τα φωνάκι, ευκαιρία μετά και τη στιγμή του Παναγιώτου είναι αυτή που θα ξυπνήσει και θα δώσει ένα και πάλι ο Ντεσόουζα, περακτικός, περακτικός για τον Ραούλ Γκονζάλες, γνωστός μας από τη θητεία του στην Ένωση. Ο Τεσέιρα φυσικά τον Φιντέλης που δεν έκανε καλό κοντρόλ και κάνει και το φάουλ. Με την φάση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία με το αριστερό δεξί του χέρι. Παγιά που έγινε από τον Νικολάου, από τον Σασί από την εντύπωση. Βγάζει την μπάλα εκτός και κερδίζει και το φάουλ. Ξανά η φάση. Με έχει ο μελατικός, κάτι που βάλει ένας έξω, που μη του ψάχνει μόνο, πέρασε.
Το έγινε. Και αυτός αριστερό Thank you.